Πάμε τώρα στη μουσική και πάμε να γνωρίσουμε ένα συγκρότημα καινούριο. Σχετικά. Εντάξει, δεν βγήκανε και χτες. Πόσο καιρό είναι, παιδιά, που έχετε ξεκινήσει? Είναι ένας χρόνος. Το όνομά σας, ποιος σας βάφτισε Other View? Εμείς. Μόνοι σας. Είμαστε αυτονονοί. Είσαι η Κρυσταλία. Είναι η Κρυσταλία. Είσαι ο Δημήτρης. Ο Βασίλης. Ο Βασίλης. Ο Δημήτρης, ο Βασίλης. Εσύ είναι Βασίλη, συγγνώμη. Αυτός παίζει ένα μουσικό όργανο. Εσύ τι έχεις πάει εκεί μπροστά, τι είναι αυτό? Όλη την ορχήστρα. Αλήθεια! Όλο το υπόλοιπο. Σοβαρά. Για πες μου, τι είναι αυτό? Έχουμε τα instrumental και τα παίζουμε σε DJ set. Δηλαδή όλη τη μουσική. Τα instrumental είναι όλη η μουσική χωρίς τη φωνή ουσιαστικά με κάποια φωνητικά και τα έχουμε όλα εδώ. Μάλιστα. Τι μου λέτε, παιδιά, τον τελευταίο καιρό, τον τελευταίο χρόνο τώρα, καλή ώρα που είσαστε κι εσείς έτσι μαζί μας πια. Έχω την αίσθηση ότι πρέπει να έχουν βγει. Δεν τα ξέρω όμως, αλλά ακούω, ας πούμε, έχω ακούσει πολλές φορές στο ραδιόφωνο ξένα κομμάτια που εγώ νομίζω πως είναι ξένα, αλλά μου λένε ελληνικό συγκρότημα. Ελληνικό συγκρότημα. Λέω, ρε παιδιά, θα τρελαθώ. Γιατί και η αίσθηση δεν είναι ο στίχος. Ας το στίχο. Στο στίχο και την εποχή που εγώ ήμουν πιτσιρίκα, βγαίνανε και κάποια τραγούδια με αγγλικό στίχο, αλλά το καταλάβαινες πάρα πολύ καλά ότι ήταν ελληνικό τραγούδι. Τώρα η όλη αίσθηση είναι ότι είναι εντελώς ξένη παραγωγή. Δεν έχει να κάνει με Ελλάδα καθόλου. Τι γίνεται τον τελευταίο καιρό? Για πείτε μου, είμαστε με τα πράγματα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που σημαίνει αυτό, γιατί ουσιαστικά τα πράγματα αλλάζουν. Και μπορούν πια οι ελληνικές παραγωγές να βγουν και στο εξωτερικό. Και έσπασε και λίγο το κατεστημένο της προκατάληψης του ότι όταν κάτι φτιάχνεται στην Ελλάδα δεν είναι καλό, γιατί έχει αγγλικό στίχο, ας πούμε, για παράδειγμα. Αλλά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για αυτό το πράγμα, γιατί κάνουμε και τη μουσική που μας αρέσει και αυτό το πράγμα έχει και ανταπόκριση ουσιαστικά. Και... Ναι, πριν λίγα χρόνια φοβόσουν να γράψεις τέτοια κομμάτια. Γι' αυτό το λόγο που λέει, γιατί όλοι ήταν προκατηλημένοι με αυτό και ραδιοφωνική παραγωγή κτλ. Πλέον. Εγώ, παιδιά, θα σας πω και κάτι άλλο. Μάλιστα σε ένα CD που είχα πάρει από μια εφημερίδα και νομίζω το θέμα, πριν κάνα δύο χρόνια, ούτε που θυμάμαι, είχε μέσα διάφορα ξένα κομμάτια. Και είχε ένα που είναι ουσιαστικά μελωδία. Και από μέσα κάτι άκουγα, αλλά από αυτό που αλλοιώνουν τη φωνή. Αλλά δεν καταλάβαινα. Ρε, παιδιά, μετά από δύο χρόνια, μου λέει μια μέρα ο γιος μου φέτος, ρε, μαμά, αυτοί μιλάνε ελληνικά, δεν το έχεις καταλάβει? Όχι, είναι από αυτά που αλλάζει λίγο. Που κάνει λίγο έτσι μιάου. Και νόμιζα πως ήταν ξένο το κομμάτι. Ήταν και πολύ ωραίο κιόλα. Τι λες, ρε, πας καλά? Μου λέει, άκου, δεν λέει, νύχτα ζεστή? Λέω, ναι, λέει. Ναι, ρε, του λέω, πού το άκουσες? Κι εγώ που το ακούω συνέχεια το CD, δεν έχω καταλάβει τίποτα. Θέλω να αποβιώνουν πολλές δουλειές τέτοιες τώρα και πολύ χαίρομαι και μακάρι. Και πολλά νέα παιδιά, συγγνώμη που διακόπτω. Πολλοί κόσμος που δεν είχε το βήμα, τώρα έχει το βήμα. Και λόγω YouTube και Facebook κτλ. Ξέρεις. Εγώ θέλω να είμαι ανοιχτή εκπομπή μου σε τέτοιου είδους συγκροτήματα και επειδή εγώ δεν μπορώ να σας βρω, όπως καταλαβαίνετε. Πού να σας βρω, Χριστέ μου, και με το ίντερνετ δεν έχω και σχέση. Όσοι θέλετε, θέλω να βγείτε στην εκπομπή μας. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Γι' αυτό να πούμε και κάτι διαφορετικό. Γι' αυτό χαιρόμαστε περισσότερο, γιατί είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο. Δηλαδή, τα κομμάτια που θα παίξουμε, νομίζω ότι πρώτη φορά ακούγονται σε πρωινή ζώνη και σε μια τέτοια εκπομπή. Οπότε γι' αυτό χαιρόμαστε πάρα πολύ που το βγάζουμε. Λοιπόν, πάμε να σας ακούσουμε, παιδιά. Πάμε.
Μπράβο, παιδιά. Πολύ ωραίο. Και με ελληνικό στίχο. Έχετε κάνει και διασκευές όμως, νομίζω. Πολλές. Ναι. Πολλές. Mm-hmm. Το Λαλούνα είναι το πιο χαρακτηριστικό. Είναι και το πρώτο σας αυτό. Ναι. Που έγινε πρώτο, γνωστό, ας πούμε. Που έγινε γνωστό. Ναι, ναι, ναι. Πέρυσι δουλεύατε με Χατζηγιάννη. Ναι, ήμασταν στο Ρέτσι. Και ρε, παιδιά, μια ερώτηση. Πού σας βρήκε ο Χατζηγιάννης? Πού ήξερε ότι ξεκίνησε ένα συγκρότημα τώρα μόλις? Ωραία τραγουδάει, νέα παιδιά είναι, έχουν και μια έτσι άλλου είδους μελωδία, έτσι. Δηλαδή ο ήχος, όλο αυτό το πράγμα είναι πιο φαρέστο, πιο καινούριο. Δηλαδή, πού σας βρίσκουν, ρε παιδιά? Είχαμε κάνει διασκευή το «Είσαι εδώ» του Μιχάλη. Ας πει, και έτσι προέκυψε. Ναι, και κυκλοφόρησε στην επανέκδοση του CD. Το 7. Έχετε και ωραίο κορίτσι όμως. Είναι και αυτό σημαντικό. Με το κορίτσι. Είναι και αυτή όμως, Εντάξει. Κουκλάκια και αυτά δεν λέω, αλλά πάντα η γυναίκα, ρε παιδιά, κρύβει. Το βλέμμα σου πάντα πάει σε μια γυναίκα. Τι φοράει, δηλαδή σήμερα πες μου. Πόση ώρα σκέφτηκες? Πάω σε μια πρωινή εκπομπή. Δεν έχω ξαναπάσει πρωινή εκπομπή. Τι βάζουν στις πρωινές εκπομπές που δεν υπάρχει στάνταρ, γιατί βάζουμε τα πάντα. Πες μου, πόση ώρα σκέφτηκες να βάλεις σήμερα? Έχουμε στη λίστα. Είσαστε πολύ οργανωμένοι εσείς και το My Group σας. Γιατί διαβάζω πίσω, λέω, για να δω, ρε παιδί μου, εδώ πέρα ποιος ασχολείται κυρίως. Παντού ένα My Group διαβάζω. Ναι. Δηλαδή λέει παραγωγή My Group. Executive τάδε My Group. Management My Group. Και το site, πώς το λένε αυτό, μπαίνει στο internet, πάλι My Group. Πρέπει να παρατάτε με το My Group. Πού είναι ο Μάνος, κάποτε είναι ο Μάνος. Ποιος είναι ο Μάνος, My Group. My Group. Ο My Group. Ο My Group. Να σου πω και σε αυτό το σημείο, συγγνώμη που διακόπτω, ότι πριν κάποια χρόνια, όταν ήμουν Δευτέρα Λυκείου. Αυτά θα μου πει τώρα τίποτα. Δευτέρα Δημοτικού, Ελένη είχα έρθει. Όχι, έτσι. Πολυχρονίου. Έρχονται και μου λένε κάτι τέτοια και πέφτω, ξέρει. Θα πω εγώ αυτά. Όχι, πέστε μου, ωραία, γιατί σάπω και δεν είμαι κοντά 20 χρόνια στην τηλεόραση. Αλίμονο. Ναι, αλλά... Γενιές και γενιές. Όχι, αυτό γίνεται. Επί αντένα φαντάσου τώρα. Ναι, έχουν περάσει και 6 χρόνια από την τελευταία μου χρονιά στον αντένα. Οπότε φαντάσου εσύ τώρα. Και έμεινα και μια δεκαετία. Με έχει ρίξει τα πατώματα. Αλλά λέγε, προχώρα κανονικά. Αλλά Δευτέρα Λυκείου ήρθε. Λοιπόν, εδώ με το σχολείο. Να τα. Τι είχα τραγουδήσει πάλι. Πλάκα μου κάνει. Και μου είχε πιάσει και μου είχε μιλήσει κιόλα. Μου λε, τραγουδά. Τι είχες πει καλέ στη Δευτέρα Λυκείου? Λοιπόν, ήταν εδώ, κάνανε ένα διαγωνισμό με τραγούδια, ξέρεις, κόβανε το ρεφρέν και λέγαμε εμείς το ρεφρέν, διάφορα. Ναι, παίζαμε, ναι, ήταν η γιορτή του παιδιού. Ναι. Ναι. Νομίζω πρέπει να ήταν και τα γενέθλια του Άγγελου, του Γιούς, δεν είμαι σίγουρη. Του Άγγελου είναι χειμώνα. Ναι. Νοέμβρη ή Δεκέμβρη ήταν. Α, μπράβο. Mm. Ωραία, τι λες. Ναι. Είχα πει, το ξέρω, τη ζητάω high five, παιδιά. Γεια σου, Άγια. Σε πιστεύω. Ναι. Ναι, να σου πούμε όμως ότι είμαστε πόσο πολύ χαρούμενοι. Τέτοια παιδάκια έρχονται και μου το λένε αυτό και μου λένε τότε είχα έρθει, τώρα έρχομαι σαν καλεσμένος. Και λέω, πιστεύω. Είναι και αυτή η μάνα μου που μου λέει, τι την έλεγες από την ηλικία σου από τότε που βγήκες? Δεν ήξερα ότι θα κάτσω τόσο πολύ. Να σου πούμε για την Κεσταλία ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που έχουμε το κορίτσι αυτό. Γιατί πέρα από φοβερή φωνή, είναι και πάρα πολύ καλό παιδί. Δηλαδή, συνεννοούμαστε απόλυτα που είναι δύσκολο. Δεν τα έχετε. Όχι, καμία σχέση. Γιατί βλέπω μεγάλη άμα τα τη κάνει η Κρυστοφή. Όχι, είναι ωραίο παιδί που έχει φανταστεί. Όχι, άμα δεν ανεβάζουμε ένα στον άλλον, πώ. Δηλαδή, δεν είδα να πει κάτι για σένα όμω. Το είπα. Έχετε μείνει και δύο στην Κρυσταλία. Εντάξει, εσύ είπε πριν το κορίτσι. Καλή εσύ, αλλά. Για λέω ότι πραγματικά το βλέμμα πάντα στο κλέβει πάνω σε μια σκηνή. Τι να κάνει, κοιτά ένα κορίτσι, γιατί βλέπει. Δηλαδή, βλέπει ποδάρε, μαλί, μάτια, κίνηση. Πήγε γυναίκα πάνω κάτω 100 φορέ. Δεν κάθισε. Στα live, ναι. Στα live, ναι. Στα live, τι κάνει. Όλοι μαζί χοροπηδά. Ναι, καλά, στα live, ναι, είναι. Λοιπόν, και σας έχουν κάνει και ωραίο εξώφυλλο στο CD. Είναι τύπου αυτά τα. Πώς τα λένε, παιδιά, πώς λέγονται. Μπράβο, ευχαριστώ. Τόνι, ευχαριστώ. Γι' αυτό πρέπει πάντα να είναι μια παρέα μαζί. Γιατί ο ένας συμπληρώνει τον άλλο, κολλάει ο ένας. Τσακ, πετάγει το άλλο. Είμαστε αυτό που είπε, σαν παρέα, φίλοι. Αυτό αισθάνομαι. Πάντα έπαιζα με συγκροτήματα και ξέρεις, τώρα είναι πάλι. Κάποια τέτοια ίδια φάση. Πες για τη χημεία, Βασίλη, πες την αλήθεια. Πες για τη χημεία, άντε. Η χημεία έχει καταντήσει, ναι, σε ενοχλητικό επίπεδο. Ασύλληπτη χημεία. Κάτι κάποιος και συμπληρώνει ο άλλος χωρίς να ξέρει τι να πει. Είναι με τα ίδια πράγματα. Εσείς δηλαδή, ρε παιδιά, συγγνώμη, θέλετε να μου πείτε ότι ήσασταν φιλαράκια και πριν το συγκρότημα? Γνωριστήκατε, δηλαδή σας γνωρίσατε. Πώς γνωρίστηκατε? Μόνοι μας γνωριστήκαμε. Τι, ο καθένας ήταν μόνος του και είπαν δεν το κάνουμε όλοι μαζί. Ο ένας στη Σίμη, ο άλλος στην Αμερική, η Κρυσταλία στον Πειραιά. Τι έκανες στην Αμερική? Μουσική και κινηματογράφο, άστο, πονεμένη ιστορία. Πώς πέρασες? Ναι, που του... Άστον τώρα, δουλειάζουν ταινίες. Πώς πέρασες? Μια χαρά πέρασα, δεν είναι κανένα πρόβλημα, απλά... Εντάξει, κάποια στιγμή μέχρι να φτάσουμε στο Όσκαρ θα ξεκινήσουμε με τους άδερφους μια εναλλακτική πορεία. Εσύ είπες από τη Σίμη. Ναι, από τη Σίμη. Τι ωραίο νησάκι. Πολύ ωραίο. Πότε ήρθες Αθήνα? Τα τελευταία 3 χρόνια με Αθήνα. Έχεις και συνηθίσει, μπορείς. Δεν σου λείπει το Σίμη. Επειδή μεγάλωσα, μου λείπει. Έχεις ζήσει σε ένα τέτοιο υπέροχο μέρος. Μου λείπει πάρα πολύ. Πώς μπαίνει μες στην Τσιμεντούπολη να ζήσεις, ρε παιδί μου? Λόγω δουλειά. Μόνο για τη δουλειά. Τι ανοίξαμε τώρα, τι θεματολογία που την πήγαμε. Λοιπόν, πάω σε διαφημίσεις
και να μου είσαι έτοιμη. Μετά θέλω να ακούσω και λίγο και τις διασκευές σας. Εντάξει. Ποιος είναι ο αρχηγός του γκρουπ εδώ? Ο My Group. Ο My Group. Οκ. Λοιπόν, πάμε. Διαφημίσεις.